Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Marvel Collector Corps Απριλίου και επιτέλους, γιατί αυτό είναι το τελευταίο κουτί, να μπούμε σε μια σειρά, γιατί όλα τα προηγούμενα που βλέπαμε ήταν παλιότερα κουτιά. Έχουμε δει μέχρι και το πρώτο κουτί που έχουμε βγάλει. Εδώ, μιας και είναι το κουτί του Απριλίου, ξαναλέω, έχουμε θέμα φύλακης του Γαλαξία. Και γενικά όταν βγάζουν, όταν έχουν μια ταινία ας πούμε, και βγάζουν κουτί εκείνο τον καιρό, το βγάζουν θεματικό της ταινίας. Το επόμενο κουτί που είναι του Ιουνίου ας πούμε θα έχει Spider-Man θέμα. Homecoming Spider-Man όμως, όχι γιατί έχουν ξαναβγάλει Spider-Man παλιότερα. Λοιπόν, όπως έχω πει, αυτό το κουτί έρχεται κατευθείαν, είναι κατευθείαν από τη Funko. Η Funko το βγάζει, είναι official κουτί, σε συνεργασία με τη Marvel εννοείται, εντάξει. Και πάντα έχουμε exclusive αντικείμενα, ποπάκια, doors, rock candy, γενικά κάτι άλλα, mystery minis. Και γενικά διάφορα που βγάζει η Funko αντικείμενα, exclusive μόνο εδώ τα βρίσκεις. Τα pop tees δεν ξέρω αν είναι exclusive, μόνο για εδώ, μπορεί και αυτά. Αν και δεν γράφουν κάπου Marvel Collector Corps, δηλαδή αυτό ας πούμε μπορεί να το βρεις κάπου να το αγοράσεις νομίζω γενικά. Και το νούμερο του φαρδί, τα pop tees έχουν τελικά πιο φαρδί νούμερο. Τώρα δεν ξέρω εδώ τι να κάνουμε, να τους βάλω medium. Το άλλο μπλουζάκι, το προηγούμενο μπλουζάκι που φορούσε, επειδή δεν ήταν pop tees, ήταν large, αλλά δεν μου ήταν καλό. Τώρα αυτό το large πάει ένα νούμερο μεγαλύτερο λογικά. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάει ένα pop tease, πάρτε ένα νούμερο μικρότερο. Αυτά. Πάμε να πούμε στο κουτί σιγά σιγά. Δυστυχώς αυτό το κουτί, όπως έχω ξαναπεί, δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εγώ το φέρνω ή από Αμερική ή από το Αγγλικό eBay, ανάλογα που το βρω πιο φθηνά. Αυτό είναι ένα παλικάρι στην Αμερική, ο οποίος το πουλάει, κάνει pre-orders και τα στέλνει μετά. Αργεί λίγο, αλλά εντάξει. Εδώ τώρα αυτό βγήκε κάπου στα 80-90 ευρώ, τόσο περίπου. Γενικά περίπου τόσο βγαίνει από Αμερική, γιατί έχουμε κάνει 20-25 μεταφορικά και 10-15 φόρους εισαγωγής, οπότε καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο εικαστικό, τον Baby Groot, ένα από τα πιο ωραία εικαστικά που έχουμε δει στο Marvel Collector Corps στο κουτί. Και κάτω μ' άρεσε έτσι όπως το γράφει, Guardians of the Galaxy, Volume 2. Πάμε μέσα σιγά σιγά. Εδώ εντάξει θα είναι καινούργιο, αλλά δεν το έχει ανοίξει κάποιος άλλος αυτό το κουτί. Έχει πάντα έτσι μια ταινία απλώς βάζουν αυτοί, όχι κάτι παραπάνω. Μέσα έχουμε κόμικ, αυτή τη φορά δεν έχουμε κόμικ, έχουμε διάφορα εικαστικά από τους φύλακες του Γαλαξία 2. Εντάξει, γενικά είναι αυτή η φύλακη του Γαλαξία τώρα, αλλά το 2 λέω επειδή είναι ο Baby Groot. Έχουμε τον Rocky, την Gamora, τον Star-Lord, τον Drax, όλοι εδώ, όλοι καλή παρέα είναι εδώ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χωρέσω αυτό για σας. Κάπως έτσι νομίζω φαίνονται. Λοιπόν, έχουμε δύο κονκάρδες, μάλλον ένα πατς και μία και ένα πιν. Το πατσάκι, το σημερινό πατσάκι είναι ο Star-Lord. Πολύ ωραία πατς έχουν, έτσι. Έχουν ωραία λεπτομέρεια τα πατσάκια, τους μου αρέσουν αρκετά. Και βλέπουμε τον Star-Lord. Στο πιν έχουμε την Gamora. Gamora, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν και από ανοιχτό από το πλάι. Συνήθως έτσι από το πλάι ανοίγουν. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και όσο πάει, φτιάχνουν και τα πίνη τους νομίζω. Και τώρα έχει πάρα πολύ ωραία απεικόνηση της Γαμόρα, ας πούμε. Και δεν είναι η κλασική, είναι η Γαμόρα από την ταινία. Λοιπόν, να πούμε σιγά σιγά. Παραφουσκωμένο. Ναι, όπως είπα, το επόμενο κουτί θα είναι Spider-Man Homecoming. Θα δούμε να έχουμε κάνει ωραίο κουπάκι μέσα. Πίσω μας λέει τι αντικείμενα έχει το κουτί. Ξέρεις κάποια πρωτότυπα. Τον pop και τον dorp που έχουν χρησιμοποιήσει και το βάψιμό τους. Αρκετά καλό, αλλά εμείς θα τα δούμε από κοντά. Πάλι pop tees έχουμε. Και θα είναι για άλλη μια φορά μεγάλο λογικά, γιατί large τους έχω βάλει να μου στέλνουν. Large το αγόρασα από το παλικάρι μάλλον. Και γενικά μάλλον από αυτό να το παίρνω. Αν και βγαίνει ακριβά, αλλά μέχρι να το βρεις στην Αγγλία και οι Άγγλοι το χρώμα μου ακόμη πιο ακριβά. Μπορεί να το βρεις στην Αγγλία ακόμη πιο ακριβά, οπότε καλύτερα από Αμερική, ας είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Α, έχουμε όλους τους φυλακές του Γάλαξη. Όλους. Εντάξει, και την Mantis και τον Yondu. Ωραία, πολύ ωραία. Και τα pop tees, όπως είπα, είναι μπλουζάκια τα οποία είναι πιο φανκοποποιημένα, ας πούμε. Πολύ ωραία μπλουζάκια. Έχουν ωραία στάμπα, πολύ καλή στάμπα. Σαν έτσι, σαν να είναι στηραφή εμποδισμένη ή τυποποιημένη, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Γενικά πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια. Και εντάξει, όποιος συλλέγει pop και τα σχετικά. Θα φοράς και μπουζάκι Funko Pop. Λοιπόν, το επόμενο αντικείμενο πάω. Είναι λίγο σπασμένο το κουτί του, αλλά ευτυχώς είναι στο Dorps. Μιας και δεν συλλέγω Dorps, τα βγάζω από τα κουτιά τους. Έχει έτσι ένα μικρό σπασιματάκι εδώ.
Δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα δεν τα συλλέγω, ευτυχώς. Εντάξει, τώρα θα το ανοίξω το κουτί, θα τον βάλω κάπου πίσω από αυτή τη σειρά. Πάμε να τον ανοίξουμε. Αυτός μπορεί να χρειαστεί και λύση στην ομολόγηση. Ναι, γιατί βλέπω έχει ένα κομμάτι ξεχωριστά. Εντάξει, είναι ο Star-Lord με το Μιλάνο του. Έχουν βγάλει και Dorps Rides, όχι μόνο Pop Rides. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε το Μιλάνο. Βγαίνει αυτό από εδώ. Βγαίνει και αυτό από τη βάση του, ναι. Σε βάση. Α, το, στην ουσία μόνο το φτερό χρειάζεται να βάλεις. Μην το σπάσουμε μόνο πως θα το βγάλουμε τώρα από εδώ. Α, ευτυχώς δεν σπάει, απλά βγαίνει. Βγήκε με λίγο ζόρι, αλλά δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν το σπάσαμε, απλά βγαίνει, ναι. Να τον βάλουμε στο Μιλάνο μας. Πολύ όμορφο, έτσι για Dorps, επειδή δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα Dorps. Εντάξει, τώρα ο Star-Lord, ευτυχώς ο Star-Lord φοράει αυτή τη στολή. Διαφορετικά δεν θα φαινόταν να είναι ο Star-Lord. Εντάξει, λίγο το μαλλί έτσι πετύχανε, αλλά η στολή τον κάνει. Μπορούσαν δηλαδή να βάλουν τη μάσκα. Τα Dorps έτσι δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Το στυλ του δεν έχουν τόσο καλή λεπτομέρεια. Είναι έτσι στρογγυλά, είναι πιο cute ας πούμε και δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Και αυτές οι χαζόφατσες πάντα με κλειστά μάτια και χαμογελαστές. Το Μιλάνο όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή θα μ' άρεσε αυτό να το βάλω κάπου σκέτο παρά με τον Star-Lord πάνω. Το Μιλάνο έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω του. Άχισε, όσο καλή λεπτομέρεια μπορεί να έχει ένα Dorps. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω έτσι, έχει καλή λεπτομέρεια έτσι στα φτερά του, έχει ακριβώς όσα φτερά είχε και πτερίδια το Μιλάνο στην πραγματικότητα, στην ταινία μάλλον. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και κλασικά όπως όλα τα άλλα, βάζεις πάνω τον Star-Lord, έχουμε και εδώ τα σήματά τους. Βάζεις πάνω τον Star-Lord ή όποιο άλλο Dorp θέλεις να κάθεται εδώ και να μας βλέπει. Λοιπόν, το ποπάκι, α είναι ο Rocket. Είναι ο Rocket μαζί με τον Baby Groot πάνω του. Πολύ ωραίο και θα είναι και ο Baby Groot Bobblehead λογικά. Είναι αυτός εδώ. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Από τη σειρά Φύλακες του Γαλαξία 2. Εντάξει, έχω ήδη κάποια από αυτή τη σειρά. Τη βασική σειρά τουλάχιστον θέλω να τελειώσω. Τώρα τα άλλα, τα limited και τα exclusive θα δούμε. Πάμε να δούμε και αυτόν. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Με το γκρουτάκο πάνω του, πολύ γαμάτος. Δείτε τον κι εσείς. Και ναι, είναι και ο Groot Bobblehead. Έτσι, εντάξει, δεν κουνιέται και ιδιαίτερα, επειδή όλο το Bobble το παίρνει το κεφάλι του Rocket. Αλλά, εντάξει, πολύ ωραία λεπτομέρεια και μ' αρέσει αυτά τα καινούργια πράγματα που έχει αρχίσει να κάνει Funko. Δηλαδή, τέτοια πράγματα δεν τα βλέπεις κάθε μέρα σε pop. Ποπάκι, πιο μικρό ποπάκι πάνω σε ένα άλλο ποπάκι. Ωραίος, πολύ ωραίος, πολύ ωραία λεπτομέρεια έχει, στα όπλα του, στη στολή του, δυνατός. Και είναι και οι δύο Bobblehead. Λοιπόν, αυτός τώρα... αυτός δεν θα στηριχτεί. Δεν πειράζει, εντάξει, μέσα στο κουτί θα τον έχουμε ούτως ή άλλως. Οπότε ακούμπα τον κάπου εδώ. Μήπως ακουμπάει στην ουρά του, τίποτα. Όχι. Αυτός δυστυχώς δεν θα στηριχτεί. Λοιπόν, και στο τέλος, εντάξει, πάντα έχουμε και ένα ακόμη και ένα variant του Marvel Collector Corps. Εδώ έχουμε Secret Empire. Α, αυτό νομίζω το είχα δει στην Free Comic Book Day. Ένα τέτοιο το Secret Empire. Κοιτάξτε, είχα πάρει το comic της Free Comic Book Day. Εδώ. Εντάξει, τα παπάκια. Ωχ, τον έριξε, τον ακούμπησε τον Μιλάνο και τον έριξε. Τα παπάκια, τα comic αυτά, αυτό είναι στα 4,99. Ωραία, είναι πιο ακριβά σχετικά από το απλά που κάνουν 2 και 3,99. Αυτά μέσα στο κουτί. Και μέσα έχουμε έτσι ωραίο εικαστικό. Όσο φαίνεται τουλάχιστον με το φως. Βλέπουμε το Star-Lord, έχει το Drax, το σήμα το, τους φύλακες του Γαλαξία. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό το κουτάκι μας. Εντάξει, ο Star-Lord με χάλασε λίγο, που είναι το κουτί του λίγο διαλυμένο. Αν και δεν πειράζει, δεν τα συλλέγω αυτά όπως είπα, οπότε πάει έτσι θα τον αφήσω όπως είναι ανοιχτό, κάπου θα τον βάλω. Αυτά, τα αντικείμενα τώρα μια βόλτα ή άλλη μια φορά. Έχουμε τον Rocket μαζί με τον Groot, ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, το οποίο όμως δεν στηρίζεται δυστυχώς. Έχουμε αυτό εδώ,
Α, ναι, τώρα ο Rocket, σαν ένα απλό pop στην Ελλάδα, θα μπορεί να βρει κάπου στα 20 με 18 ευρώ όταν έρθει, όταν κυκλοφορήσει. Αυτό εδώ το Exclusive Dorps και είναι και Riot, πότε είναι φυσικά 30, αυτόν εδώ, 25, 30. Τα Dorps είναι λίγο πιο φθηνά γενικά από τα Funko Pop. Δυο το Pin και το Patch, εντάξει, πιο light αντικείμενα, κάνα 3 ευρώ ξέρω εγώ να κοστίζει το καθένα το πολύ. Αν και λιανική αυτά τα βρίσκεις, θα τα βρίσκεις πιο ακριβά, εντάξει, οι κονκάρδες, το Pin μάλλον που βγάζει Pop Pins νομίζω τα λέει, Pop Pin. Είναι ακριβά, κάπου στα 7-8 ευρώ δεν έφτιανε εκείνες. Αν και αυτό είναι διαφορετικό. Εκείνα έχουν πάνω, όπως είναι τα pop tees που έχουν ποπάκια, εκείνα έχουν πάνω, αντί για να είχαμε το κανονικό κεφάλι της γαμόρα, θα είχαμε το pop κεφάλι της. Και το μπλουζάκι, τα pop tees και αυτά κάπου στα 20-25, εκεί είναι περίπου η τιμή τους. Κουτάκι, όπως είπα, δεν συμφέρει και πολύ να το φαίνεις απ' έξω, αλλά μ' αρέσει σαν να το παίρνω σαν κουτί. Και τα κουτιά τους μου αρέσουν απ' έξω, έτσι τα εικαστικά που έχουν και τα σχετικά είναι πολύ ωραία. Αν και δεν μένει χώρο να τα στολίσουμε κάπου. Αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί, εντάξει, το ποπάκι πάρα πολύ ωραίο και το Dorms έτσι λίγο διαφορετικό και το pop της κορυφαίο, μου άρεσε που έχει όλη την ομάδα ακόμα και τον Γιόντου, μέχρι εκεί δεν θα κάνω spoil. Αυτά να πω ότι πήρα την πρωτοβουλία να ξεκινήσω μια νέα ομάδα στο Facebook, την έχω κλειστεί στην αρχή, θα δούμε τώρα πώς θα την παίξουμε μπάλα. Θέλω να μαζευτούμε όλοι οι pop συλλέκτες, γενικά οι Funko συλλέκτες, αλλά πιο πολύ Funko pop συλλέκτες. Την έχω ονομάσει Funko Pop Collectors Greece, νομίζω. Θα βάλω link στην περιγραφή. Είναι κλειστή, απλά ζητήστε να σας αποδεχτώ. Θέλω να μαζευτούμε στην πρώτη φάση όλοι οι συλλέκτες Pop, να δούμε τι είναι ο καθένας, τι ποπάκι έχει ο καθένας. Γενικά να ενημερωνόμαστε, να κοινοποιούμε διάφορα. Και αργότερα, αν μαζευτούμε αρκετοί, να ξεκινήσουμε και τις ανταλλαγές, τις πωλήσεις. Ξέρω εγώ, παιδιά, έχω αυτό το Pop το έχω 2 φορές, το ανταλλάζω. Κάποιος άλλος θέλει να ανταλλάξει κάποιο άλλο ποπάκι. Να είμαστε μαζεμένοι. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάτι, μόνο μια φωτογραφία έτσι έφτιαξα, απλά και εκεί θα τη φτιάξουμε εννοείται. Μόνο σε πρώτη φάση θέλω να μαζευτούμε όλοι οι συλλέκτες και όχι μόνο όλοι οι καλά συλλέκτες, γενικά και ένα δυο pop να έχετε εννοείται θα μπείτε στην ομάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να δούμε πώς θα παίξουμε μπαλίτσα. Αυτά παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, όπως υποσχέθηκα από Δευτέρα εκτός από πρόπτου εννοείται θα οργανώσω λίγο τη συλλογή μου από ποπάκια. Γι' αυτό άνοιξα και το κουτί βέβαια για να συμμετέχει και αυτός εδώ. Και θα σας δείξω ένα mini room tour με τα Funko Pop που έχω, έτσι ώστε να επιλέξετε εσείς κάτω στα σχόλια θα βγάζετε ποιο θέλετε να δείτε σε επόμενα Pop Reviews. Και θα πηγαίνουμε σειρά προτεραιότητας, εντάξει, όποιο Pop έχει πιο πολλές ψήφους κάτω, εκείνο θα δείχνουμε πρώτο-πρώτο. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και Geek Unboxing, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα!